από εκεί και πέρα βλέπουμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να χτυπιούνται και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Άρα περισσότεροι άνεργοι, περισσότερες οφειλές, μεγαλύτερη μαύρη τρύπα. Κύριε Πουσδούκου, εγώ θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξή το τοπίο και είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας και βεβαίως της υγιούς επιχειρηματικότητας. Είχε διαμορφωθεί όμως ένα τοπίο σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα που με και η κρίση το επιδίνωσε, δεν ήταν οι όροι Σωστά διαμορφωμένη και βεβαίω έχοντα φτάσει σε μια έντα, ένταση της κρίση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο τη δυσλειτουργία των ε, μικρομεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται πια από τη μεριά τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ okay. και με το θέμα του αναπτυξιακού νόμου, και με το ΕΣΠΑ και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο και ταυτόχρονα με τα χρήματα τα οποία θα εισδρεύσουν στην αγορά για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του κράτου προ ιδιώτε, θα σταθεροποιήσει το τοπίο. Θέλω όμω να βάλω και μια δεύτερη παράμετρο. Και το παράδειγμα είναι και το παράδειγμα του Μαρινόπουλου. Που γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ για να ε, περιφρουρηθούν και να ε, υπάρξει προστασία για τι θέσει εργασία που ε, είχε ο όμιλο. Δέστε όμω, ένα δι 200 εκατομμύρια χρεστούσε. Και μάλιστα έχει μεταφέρει τα κέρδη στο εξωτερικό και ε, πολλά από τα κέρδη στο εξωτερικό. Υπήρχε μια. Κα, μάλλον κανένα έλεγχο από μεριά των τραπεζών για όλα αυτά τα οποία. το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο να βλέπει γιατί έχει φτάσει αυτό το, το, αυτή η μεγέθυνση. Και ήταν όμω μια πολιτική η οποία έλεγε τι. Ότι φεσώνω την αγορά, φεσώνω του ε, τους, προμηθευτέ μου και βγάζω τα κέρδη έξω. Αυτή η ιστορία ήταν. Αυτή ήταν η λογική πολλών επιχειρηματιών. Και θέλω να, να, να τιμήσω. Όχι όλων επι... όμως. Δεν, δεν τελειώσα. Να τιμήσω επιχειρηματίε. Και δεν θα πω βεβαίω ονόματα, μεγάλα, μεγάλα ονόματα επιχειρηματίων, οι οποίοι και την περίοδο τη κρίση στήριξαν την ελληνική οικονομία, συμπεριφέρθηκαν προ του εργαζόμενου με εξαιρετικό τρόπο, μη, μη μειώνοντα μισθού και βεβαίω είναι υγιεί οι επιχειρήσει του. Ναι, αλλά και κάποιοι από του ε, συνεπεί και του νόμιμου επιχειρηματίε που δεν ανήκουν στην κατηγορία που είπατε, το να βγάζουν έξω, να έχουν χρέη μέσα και το καθεξής. Να, είπα ένα πλαίσιο ολόκληρο Δεν στιγμή. άντεξαν. <laughs> ναι, απλά σας λέω ότι υπάρχει μια άλλη Βεβαίως, κατηγορία που ήταν λοιπόν. οι νόμιμοι, που ήταν η οι σωστοί και όμως δεν άντεξαν. Προφανώς, γιατί αυτοί τι πληρώσαν. Και σας προβληματίζει Βεβαίως, αυτό. Τι πληρώσαν, σας είπα όλη αυτή την περίοδο της, της οικονομικής κρίσης, πληρώνουν αυτό, το, αυτό και τι άλλο πληρώσανε, ότι αυτοί δεν είχαν καμία πρόσβαση ούτε στη στήριξη ε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ούτε πουθενά άλλου. Και ήταν αυτοί, οποίοι, ακούστε κυρία Μπουσδοκού, ήταν αυτοί που ε, 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 ήταν σε κυνήγη από όλο το σύστημα. Γιατί για πέστε με εμένα, πόσες επιχειρήσεις πήγαν να πάρουν δάνειο ή για να ήταν συνεπείς και να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δύσκολη περίοδο και οι τράπεζες τους δώσανε, αλλά τι δώσανε. δίναν τα δάνεια σε αυτές που οι επιχειρήσεις είχαν καταρρεύσει ή σε μέσα μαζικής ενημέρωση, Μάλιστα. τα οποία δεν μπορούν Μάλιστα. να αποπληρώσουν. Θα φτάσουμε και στα μέσα μαζική ενημέρωση.